ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το κομμάτι που ήταν να κάνουμε χθες και το οποίο τελικά δεν υλοποιήσαμε λόγω της κάναμε πρακτική άσκηση, θα το δούμε σήμερα. Θα δούμε threads και timers στο Android. Αμέσως μετά θα κάνουμε μια πολύ μικρή πρακτική ασκησούλα και μετά μια εφαρμογή και μια πρακτική άσκηση λίγο μεγαλύτερη. Λοιπόν, κύριε Μελετίου. Καλησπέρα και από μένα. Χρήστο, είναι, ακούγόμαστε και στους απομακρυσμένους όλους. Ωραία. Το κομμάτι που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι όπως είναι συγκεκριμένο το Android, χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Θα το δούμε σε όσο πιο βασικά γίνεται. Και θα δούμε απλά ένα-δύο τρόπους για να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επεκταθούμε είτε σε πολλές λεπτομέρειες είτε σε εναλλακτικές προσεγγίσεις. Γνωρίζουμε όλοι τι είναι thread? Όχι. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν όσοι ξέρετε τι είναι thread να πω δύο κουβέντες. Το κάνουμε δύο. Πόσοι ξέρετε τι είναι thread? Και πόσοι από εσάς θα μπορούσατε να το περιγράψετε στο περίπου? Οκ. Okay. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι thread, θα πρέπει να πάμε λίγο στο παρελθόν. Αυτό που στους περισσότερους από εσάς φαίνεται αρχαία ιστορία και σε εμάς τους λίγο μεγαλύτερους φαίνεται χθεσινή τεχνολογία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα PC πάνω στο οποίο έχουμε πολυπρογραμματισμό, δηλαδή τρέχουν πολλά προγράμματα ταυτόχρονα, τυπική περίπτωση Windows, Linux κτλ. Και έχουμε μόνο έναν επεξεργαστή, ο οποίος έχει έναν και μόνο πυρήνα. Να πάμε σε αυτή την περίπτωση. Ξεκινάει λοιπόν ο υπολογιστής μας και σηκώνονται ένα εκατομμύριο services, αυτά που σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό εκτός από τα Windows λέγονται δαίμονες και είναι προγράμματα που τρέχουν στο background. Ταυτόχρονα εμείς στο περιβάλλον μας έχουμε ανοίξει και ένα Word και ένα Excel και άλλα 2-3 πράγματα μαζί. Έχοντας έναν και μόνον έναν επεξεργαστή, το λειτουργικό σύστημα είναι υποχρεωμένο να κάνει τι? Να δίνει, να εκχωρεί τον επεξεργαστή μικρά χρονικά διαστήματα σε κάθε μία από τις διεργασίες και μετά να ξαναγυρνάει από την αρχή και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια πάρα πολύ χοντρικά και χωρίς βλάβη της γενικότητας. Αυτό το πράγμα το λέμε χρονοπρογραμματισμό. Καλά μέχρι εδώ? Έχουμε λοιπόν ένα επεξεργαστή. Έχουμε 5 προγράμματα, ας πούμε, που τρέχουν ταυτόχρονα. Λίγο τρέχει το ένα, λίγο τρέχει το άλλο, λίγο το τρίτο, ξανά το πρώτο και το καθεξής. Ο χρόνος που διαθέτει το λειτουργικό σύστημα για το κάθε πρόγραμμα, αν δεν συμβεί κάτι περίεργο, είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που φανταζόμαστε. Σε λίγο παλαιότερους καιρούς, στο Unix και στο Linux, έφτανε μέχρι και ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο, όσο και αν αυτό σας φαίνεται παράξενο ή πρακτικά δύνατο. Δεν είναι. Έτσι λύνουμε το πρόβλημα του έχουμε πολλά προγράμματα και έναν επεξεργαστή. Τώρα, αν ο επεξεργαστής μας έχει περισσότερο από ένα πυρήνες, θα μπορούσε θεωρητικά το λειτουργικό το πρώτο να το δώσει στον πρώτο πυρήνα, το δεύτερο στο δεύτερο, μετά από λίγο να φύγει από τον πρώτο πυρήνα το πρώτο και να πάει την τρίτη διεργασία και ούτω καθεξής. Ή αν είχαμε παραπάνω επεξεργαστές στην ίδια μητρική. Υπάρχουν τώρα περιπτώσεις όπου σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε ένα πρόγραμμα, χρειάζονται περισσότερες από μία δουλειές να γίνονται, ας τις πω, παράλληλα ή ταυτόχρονα. Ας πούμε πάλι ότι έχουμε έναν επεξεργαστή. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε για παράδειγμα ο browser σας, όπου κάνει ταυτόχρονα δύο δουλειές. Ενώ έχει ανοίξει ένα κανάλι στο ίντερνετ και στέλνει αιτήματα και παίρνει απαντήσεις οι οποίες έρχονται και κάπου πρέπει να μπουν στη μνήμη, ταυτόχρονα με αυτά που έχουν αρχίσει να έρχονται, σχεδιάζει την ιστοσελίδα που θα βλέπει ο χρήστης. Ιστοσελίδα δεν μπαίνει μπαμ, έτσι φαίνεται στην αρχή, μετά βλέπουμε να τοποθετούνται εικόνες, ενώ τοποθετούνται εικόνες αλλάζουν πράγματα, το έχουμε δει όλοι αυτό. Ενώ λοιπόν έρχονται
Φεύγουν ερωτήματα προς το Ιντερνετ και έρχονται απαντήσεις. Η σελίδα, το CSS της, οι εικόνες της μία-μία, οι ήχοι. Ταυτόχρονα γίνεται και μια δεύτερη δουλειά. Φανταστείτε επίσης έναν web server, ο οποίος, έτσι, εκεί που κάθεται, συνδέονται πάνω του 1, 2, 100, 1000 ταυτόχρονα clients και θα πρέπει να εξυπηρετήσει και αυτούς τους 1000 clients. Δεν είναι δυνατόν να κάνει όλα τα ερωτήματα ο πρώτος, να πάρει όλες τις απαντήσεις, μετά να πιάσει το δεύτερο, να κάνει όλες τις απαντήσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ότι στέλνω λίγο στον έναν, λίγο στον άλλον, λίγο στον επόμενο. Δεν μπλοκάρω ενώ αυτός μου στέλνει το καινούριο του ερώτημα, εξυπηρετώ τους άλλους ταυτόχρονα κτλ. Προκειμένου λοιπόν ένα πρόγραμμα να κάνει περισσότερες από μία δουλειές παράλληλα, θα πρέπει να φτιάξουμε έναν ειδικό μηχανισμό που να κάνει αυτό που κάνει το λειτουργικό σύστημα με τις διεργασίες μέσα στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή, να έχουμε κώδικα εδώ μέσα και λίγο να τρέχει αυτός, λίγο να τρέχει αυτός, μετά ξανά λίγο αυτός, μετά ξανά λίγο αυτός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει προγραμματιστικά. Πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και σε όλα τα μοντέρνα λειτουργικά συστήματα έχουμε ενσωματώσει ένα μηχανισμό, έτσι, που λέγεται threading, δηλαδή υποστήριξη των threads, νημάτων, όπου ουσιαστικά τι έχουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τρέχουμε διάφορα κομμάτια κώδικα ενός προγράμματος παράλληλα με κάποια άλλα κομμάτια. Ορισμό για το τι είναι ακριβώς thread δεν έχω βρει, ούτε στη Wikipedia, ούτε πουθενά άλλου. Θα μπορούσαμε να πούμε, πάντα χωρίς βλάβη της γενικότητας, ότι thread δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο εκτελείται αυτόνομα και σχεδόν παράλληλα με άλλα κομμάτια κώδικα, άλλα threads, του ίδιου προγράμματος. Ποιος αποφασίζει πόσο θα τρέξει το ένα κομμάτι και πόσο το άλλο, και μετά από ποιο, το λειτουργικό σύστημα. Okay. Αυτό είναι το thread. Ένα κομμάτι κώδικα που μαζί με ένα άλλο κομμάτι κώδικα και ένα τρίτο κομμάτι κώδικα πιθανόν τρέχουν σχεδόν παράλληλα στο ίδιο πρόγραμμα. Αν έχω έναν επεξεργαστή, προφανώς τρέχουν σχεδόν διαδοχικά. Αν έχω παραπάνω από έναν επεξεργαστή ή παραπάνω από έναν πυρήνα, από τα 5 threads θα μπορούν, ας πούμε, τα 2 να τρέχουν ταυτόχρονα. Αν όμως αυτό κάτι το οποίο δεν θα το ρυθμίσουμε εμείς οι προγραμματιστές, θα το ρυθμίσει το ίδιο το λειτουργικό σύστημα. Όσοι έχετε φτιάξει threads χρησιμοποιώντας το API του λειτουργικού συστήματος, δηλαδή σε C και C++, ξέρετε ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Έτσι, έχουμε συναρτήσεις με περίεργες παραμέτρους. Κάποιες από αυτές τις παραμέτρους είναι pointers σε άλλες συναρτήσεις και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία για πολλούς από εμάς είναι σχεδόν εξωτικά. Ευτυχώς, εδώ χρησιμοποιούμε Java και η Java έχει πολύ καλή και εύκολη υποστήριξη στο threads. Και εκτός από την υποστήριξη που δίνει Java στο Threads, έρχεται και το Android και φτιάχνει ειδικές βιβλιοθήκες, οι οποίες κάνουν ακόμα περισσότερο εύκολη ή, αν θέλετε, ευκολότερη τη ζωή μας. Πριν δούμε τους μηχανισμούς πώς δουλεύουν στο Android, να δούμε ένα-δύο πράγματα για το πώς χειρίζεται το Thread η Java. Έχουμε καμία ερώτηση μέχρι εδώ? Η Java λέει το εξής. Για να φτιάξεις ένα thread ή ένα κομμάτι κώδικα το οποίο τρέχει παράλληλα το υπόλοιπο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ένα στιγμιότυπο, ένα αντικείμενο της κλάσης thread. Η κλάση thread είναι μια κλάση που βρίσκεται στην Java, είναι έτοιμη και έχει κάποιες μεθόδους πολύ λειτουργικές, η οποία τι κάνει, η οποία χειρίζεται όλες τις λειτουργίες που πρέπει να γίνουν και την αλληλεπίδραση με το λειτουργικό σύστημα προκειμένου να φτιάξουμε thread. Τα πάντα καταλήγουν στο API του λειτουργικού συστήματος. Δεν υπάρχει δηλαδή, η Java δεν μπορεί να φτιάξει threads, το λειτουργικό σύστημα μόνο φτιάχνει threads. Η Java όμως μας δίνει έτοιμη κλάση η οποία κάνει δυνατή τη διασύνδεση, την εύκολη διασύνδεση με το λειτουργικό σύστημα. Εδώ μέσα υπάρχουν μια σειρά από μεθόδους. Η πιο βασική από όλες για μας είναι η start. Αυτή μας ενδιαφέρει καταρχήν. Okay. Για κάθε thread λοιπόν που θέλουμε να φτιάξουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα αντικείμενο της κλάσης thread. Για να το κάνουμε αυτό το πράγμα, έχουμε δύο τρόπους.
Η μία περίπτωση είναι αν αυτή εδώ είναι η κλάση thread με ό,τι έχει μέσα συν τη start. Έτσι. Η πρώτη περίπτωση είναι να κληρονομήσουμε την κλάση thread, οπότε όλη η λειτουργικότητα περνάει μέσω της κληρονομικότητας στη δικιά μας κλάση, και εδώ από κάτω να πάμε να προσθέσουμε μεθόδους και attributes που κάνουν τη δουλειά μας. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε αυτή εδώ η κλάση. Έτσι λοιπόν έχουμε την class hipsyz, η οποία κάνει extends την class thread. Καταπληκτικά γράμματα, έτσι, επανάγνωστα, όμορφα. Λοιπόν, παίρνουμε την class thread, κολλάμε το δικό μας κώδικα, έτσι, και κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ο εξής. Να έχουμε την class thread, να έχουμε και μια δικιά μας κλάση, ας την πω πάλι hipsyz, και με κάποιο τρόπο να συνδέσω αυτές τις δύο. Αυτή η κλάση πρέπει να, για να μπορεί να τρέξει ως thread, κώδικας της, πρέπει να υλοποιήσει μια συγκεκριμένη προδιαγραφή. Την προδιαγραφή του interface runnable, το οποίο μας υποχρεώνει να έχουμε μία και μόνο μία μέθοδο εδώ μέσα. Συν ό,τι άλλο θέλουμε εμείς, βέβαια. Μία μέθοδο που θα λέγεται run. Μέσα στην συνάρτηση στη μέθοδο run, είτε μιλάμε για αυτή την περίπτωση, είτε μιλάμε για την περίπτωση κληρονομικότητας, βάζουμε τον κώδικα που θέλουμε να εκτελεστεί ως ανεξάρτητο thread. Με το που ξεκινάει ένα πρόγραμμα, ανεξαρτήτως γλώσσας προγραμματισμού, έχει ένα thread. Όταν δηλαδή έχουμε διεργασία, έχουμε και thread. Όλα τα πράγματα που τρέχουν έχουν ένα πρώτο thread που τρέχει. Από εκεί και πέρα μπορούμε να φτιάξουμε εμείς δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ο κώδικας που θα τρέξει παράλληλα στο καινούριο thread μπαίνει μέσα σε αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Αυτή εδώ η συνάρτηση πρέπει να υπάρχει πάντα υποχρεωτικά, και το thread ξεκινάει στην πρώτη της εντολή, εδώ μέσα έχουμε βάλει κάποιες εντολές, και τελειώνει στην τελευταία. Όταν τελειώσει δηλαδή αυτό το πράγμα, ουσιαστικά τελειώνει και το thread. Αυτό που πρέπει να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο είναι το εξής. Αν έχω μια κλάση α, ας πούμε το activity μας, και μια κλάση β, η οποία θα είναι το thread, δεν σημαίνει ότι έχω και δύο threads. Δεν υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ κλάσης ή αντικειμένου και thread. Αν αυτή εδώ είναι η κλάση του activity μας, που έχει διάφορες μεθόδους εδώ πέρα, και αυτή είναι μια άλλη κλάση, η οποία κληρονομεί τη thread, δεν σημαίνει ότι ό,τι τρέχει εδώ μέσα είναι στο πρώτο thread και ό,τι τρέχει εδώ πέρα είναι στο δεύτερο. Δεν ισχύει καθόλου κάτι τέτοιο. Αυτό που ισχύει είναι το εξής. Ότι όταν αυτό εδώ θα γίνει, θα ενεργοποιηθεί με τρόπο που θα δούμε ως thread, ό,τι υπάρχει μέσα στη run τρέχει στο δεύτερο thread. Ό,τι είναι έξω από τη run και δεν καλείται από εδώ μέσα, έτσι, αν εδώ καλείται η α και αυτή είναι η α, τότε αυτό είναι στο thread, ερχόμαστε εδώ, ό,τι τρέχει εδώ μέσα είναι στο δεύτερο thread και ούτω καθεξής. Αν από εδώ μέσα καλέσουμε και τη β, όπου η β είναι εδώ, και αυτό εδώ τρέχει στο δεύτερο thread. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ και αυτό καλεί αυτό, αυτό καλεί κάτι άλλο, αυτό καλεί κάτι άλλο, συνάρτηση καλεί συνάρτηση, μέχρι να φτάσουμε εδώ, ό,τι καλείται από εδώ τρέχει στο δεύτερο thread. Ανεξάρτητα εάν είναι σε αυτή την κλάση ή σε αυτή την κλάση ή σε μια τρίτη κλάση. Επίσης, αν από εδώ καλέσουμε τη μέθοδο αυτή, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεχωριστό thread. Αυτό εδώ θα τρέξει στο thread το βασικό, το activity. Δεν ξέρω αν το έχω πει καθαρά, έτσι, κανονικά. Thread δεν είναι ξεχωριστό thread κλάση α και κλάση β. Ξεχωριστό thread είναι ότι ξεκινάει
από εδώ και τελειώνει από εδώ πέρα. Ανεξάρτητα αν βρίσκεται εδώ ή εδώ ή εδώ ή σε άλλη κλάση. Συμφωνούμε? Ωραία. Πώς ξεκινάμε τώρα ένα thread? Σε μία κλάση η οποία κληρονομεί τη thread, όπως θα δούμε στα παράδειγμα σε λίγο, εκτελούμε τη μέθοδο start. Η μέθοδο start φτιάχνει το thread μέσω λειτουργικού συστήματος και καλεί τη RAM. Και ό,τι υπάρχει εδώ πέρα τρέχει σε ξεχωριστό thread, το οποίο τελειώνει όταν φτάσουμε στο τέλος της RAM. Η start λοιπόν ξεκινάει ένα thread και η RAM περιέχει τον κώδικα που θα τρέξει παράλληλα με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εάν τρέξουμε τη RAM καρφωντά εμείς, χωρίς να έχουμε περάσει από τη start, τότε θα τρέξει ο κώδικας που είναι εκεί μέσα, αλλά όχι ως ξεχωριστό thread. Η δημιουργία του thread περιλαμβάνει οπωσδήποτε την κλίση τη start. Η start είναι μια μέθοδος που υπάρχει μέσα στην κλάση thread. Την έχουμε έτοιμη, δηλαδή θα τη φτιάξουμε εμείς. Η RAM είναι η συνάρτηση που έχει τον κώδικα που θέλουμε να τρέξει παράλληλα με το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όχι. Τη start την καλούμε απ' έξω και η start καλεί τη RAM. Δεν υπάρχει. Θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια συνάρτηση RAM η οποία δεν θα κάνει τίποτα. Έτσι. Και η RAM θα εκτελεστεί μια φορά μόνο. Ναι. Εκτός αν έχουμε βάλει επαναλήψεις μέσα ή καλέσουμε τη start παραπάνω μια φορές. Και αν θέλουμε μέσα στη RAM να υπάρχει προτεραιότητα, τα βάζουμε με σειρά. Ο συγχρονισμός των πραγμάτων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε μέσω κάποιων παραδειγμάτων και θα μην το αφήσουμε εκεί. Το λειτουργικό σύστημα δεν λέει ποιο θα εκτελέσει πρώτο ή ποιο δεύτερο. Επίσης δεν ξεκαθαρίζει, έχει δικού του κανόνες για το αν είναι μια συνάρτηση. Το πρώτο thread θα επέρει, ξέρω εγώ, 2 δευτερόλεπτα και άλλο θα πάρει 5. Έτσι, έχει δικού του κανόνες το λειτουργικό. Εμείς έχουμε μηχανισμούς συγχρονισμού, αλλά μέχρι εκεί. Και μπορεί να υπάρχει πάνω από μία RAM. Όχι. Σε μία κλάση, όχι. Έχει συγκεκριμένη σύνταξη RAM. Θα τη δείτε σε λίγο. Δεν είναι η πρώτη κλάση, είναι το πρώτο thread αυτό. Μπορούμε να έχουμε 3, 4, 5, 10 παράλληλα. Τρέχουμε τα 10. Καθένα από αυτά κάποια στιγμή τελειώνει. Όταν τελειώσουν όλα, τελειώνει το πρόγραμμα. Και το thread θα τελειώσει και αυτό με το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τελειώνει όταν τελειώσουν όλα τα threads. Όχι το αντίθετο. Ναι, αν τώρα χρησιμοποιήσουμε κάποια μέθοδο του στυλ exit ή terminate πρόγραμμα, ο βίος τερματισμός του προγράμματος προκαλεί και τερματισμό όλων των thread. Έτσι. Αλλά η φυσιολογική ροή είναι: έχω 5-6 thread. Δεν έχει σημασία ποιο θα τελειώσει πρώτο. Μπορεί να τελειώσει το κύριο thread, από το αρχικό πρώτο. Όταν τελειώσει και το τελευταίο, τότε τερματίζεται συνολικά ένα πρόγραμμα. Έτσι. Αυτή είναι η by default, η εξορισμού κατάσταση. Τώρα μπορεί να γίνουν αλλαγές σε αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Ωραία. Όταν έχουμε πάνω από μία κλάση, όπως είπαμε, πάνω που είναι συνδεδεμένες, το start που πρέπει να το έχουμε μία φορά μόνο ή όσες είναι οι κλάσεις, σε κάθε κλάση? Εξαρτάται τώρα τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι σαν να με ρωτάς αν σε ένα πρόγραμμα πρέπει να έχω 3 ή 4 αντικείμενα. Ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε, έτσι φτιάχνουμε και αντικείμενα. Μπορεί να έχω από μία κλάση που έχει μέσα RAM, μπορεί να κάνω 3 στιγμιότυπα της ίδιας κλάσης και να έχω 3 θέσεις να τρέχουν παράλληλα που κάνουν το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Άλλο. Ξέρω ότι είναι λίγο πολύπλοκη έννοια, αλλά θα το πάμε βήμα-βήμα και θα δούμε πράγματα. Πριν πάμε στον κώδικα, να θυμίζω κάτι που είπαμε στο παρελθόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ξεκινάει ένα activity, τρέχει στο βασικό thread του προγράμματός μας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα activities. Γι' αυτό και ποτέ δεν γίνονται ταυτόχρονα δύο δουλειές πάνω στην οθόνη. Δύο activities που είναι ενεργά, ή το ένα θα τρέχει ή το άλλο. Δεν μπορεί να τρέχουν ταυτόχρονα και τα δύο, είναι αδύνατο. Γιατί είναι στο ίδιο thread. Ένα activity για να κάνει μια δουλειά μπορεί να φτιάξει ένα, δύο, τρία όσα threads χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά. Ας πούμε άλλο ένα. Το δεύτερο thread δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να πειράξει αντικείμενα στις οθόνες. Κανένα απολύτως δικαίωμα. Αν το δεύτερο thread προσπαθεί να αλλάξει κάτι στην οθόνη,
τότε έχουμε exception και το πρόγραμμα τερματίζεται βία από το Android. Δεν το επιτρέπει το Android αυτό. Επίσης, τι άλλο δεν επιτρέπει το Android? Δουλειές που παίρνουν χρόνο, και όταν λέμε χρόνο δεν λέω 10 λεπτά, μπορεί να σημαίνει μισό δευτερόλεπτο μεγάλος χρόνος, έτσι, να γίνονται στο βασικό thread, στο thread που χειρίζεται το user interface. Δεν μπορώ να πατήσω δηλαδή ένα κουμπί και αυτό το κουμπί να μπει στο ίντερνετ, να κατεβάσει μια ολόκληρη σελίδα και μετά να ζωγραφίσει την οθόνη. Το κατέβασμα δεδομένων από το ίντερνετ, ακόμα και αν είναι ένα byte, υποχρεωτικά πρέπει να γίνει σε ξεχωριστό thread. Γιατί? Για να μην μπλοκάρει η οθόνη του χρήστη. Για το πρώτο, ότι το thread δεν μπορεί να πειράξει πράγμα της οθόνης, ποιος ο λόγος? Υπάρχει μόνο ένα... Είναι θέμα εσωτερικού σχεδιασμού του Android. Θυμηθείτε ότι δεν έχουμε πουθενά main, έτσι. Υπάρχει κάτι που συντονίζει τις δουλειές, λέγεται looper. Μην μπούμε σε πολύ βαθιά τεχνικά θέματα. Απλά το thread, το δεύτερο δεν πειράζει οθόνη, γιατί τρέχει κάπου διαφορετικά. Έτσι. Το βασικό, την οθόνη την πειράζει μόνο το βασικό thread μιας εφαρμογής. Toast μπορεί να κάνει. Πώς? Toast μήνυμα. Και το toast κανονικά το στέλνουμε από το βασικό thread. Κανονικά. Άλλο? Καμία αντίρρηση. Λοιπόν. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα προγραμματάκι που αποτελείται από δύο activities. Η πρώτη activity κάνει το εξής. Κάθε φορά που πατάμε το κουμπί Do It, κληρώνει μία από τις τέσσερις web διευθύνσεις που υπάρχουν, μπαίνει στο ίντερνετ, κατεβάζει τη συγκεκριμένη σελίδα, μόνο την αρχισελίδα, όχι το CSS, όχι τις εικόνες που έχει μέσα, και μετράει byte προς byte, χαρακτήρα προς χαρακτήρα, τα γράμματα που έχει και απλά τυπώνει δίπλα τον αριθμό. Η σελίδα λοιπόν www.cs.tr.gr έχει μέγεθος 74.332 bytes. Τώρα λίγο μετά μπορεί να έχει κάποιο άλλο μέγεθος, αυτό δεν έχει σημασία. Έτσι. Να, η ίδια σελίδα. Το TIA95 και έχουμε και το EGR εδώ, το οποίο θα δείτε 550, κάτι μας φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν έτυχε να το δει κάποιος, όταν είμαστε στον ασύρματο δίκτυο του TEI, αν προσπαθήσετε να μπείτε στο EGR και έχετε μπει και σε άλλα site του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπαράκι, βγαίνει μια ειδοποίηση που λέει ότι δεν έχουμε πρόσβαση και αστυνομίες και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί. Από καλώδιο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από το κινητό όμως, προσπαθήστε από το κινητό σας να μπείτε στο EGR, δηλαδή δεν μπορείτε να μπείτε. Έχει μια προειδοποίηση περίεργη. Εξού και μόνο 550 bytes εκεί. Λοιπόν, αυτά στην πρώτη activity. Πατάμε το κουμπί, κληρώνει μια διεύθυνση, με ξεχωριστό thread προφανώς κατεβάζει τη σελίδα, μετράει απλά τα γράμματα byte προς byte και μας δείχνει το νούμερο σε οθόνη. Στην επόμενη έχουμε την έννοια του time. Τι χάσαμε? Του timer. Ο οποίος timer τι είναι? Ένας μηχανισμός του Android να εκτελούνται δουλειές σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, κάθε 5 δευτερόλεπτα ή κάθε 3 δευτερόλεπτα. Αυτά προφανώς εκτελούνται σε ξεχωριστό thread, αλλά δεν το φτιάχνουμε εμείς, το φτιάχνει το Android. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε ένα timer, ο οποίος κάθε, αν θυμάμαι καλά, 3 δευτερόλεπτα αυξάνει αμετρητή κατά 1. Εδώ τον σταματάμε. Το ξαναπατάμε και συνεχίζει. Ένα ενδιαφέρον θα πρέπει να το συζητήσουμε, ότι αν πατήσω το start 4-5 φορές αρχίζουν και γίνονται, τρέχει πολύ πιο γρήγορα αυτό. Το stop βέβαια σταματάει τα πάντα. Και το reset ξεκινάει τη μέτρηση από την αρχή. Αυτό είναι το δεύτερο activity, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγο μεγέθυνση. Καταρχήν μπορείτε να το κατεβάσετε από το ELAC, το πρόγραμμα, να το έχετε μπροστά σας, το μεγάλα γράμματα.
Επάνω-πάνω έχουμε τα κλασικά. Καταρχήν ο πίνακας Sites έχει τέσσερις σταθερές, τέσσερις διευθύνσεις, το tia.gr, το cs.tia.gr, το ingr και το... τι άλλο έχει εδώ? Και το google.gr. Και από κάτω έχουμε ένα text view, το tvmes, όπου βλέπουμε όλη την πληροφορία. Και δύο κουμπάκια, το do it, που κάθε φορά που το πατάμε γίνεται η κλήρωση, και το next, που μας πάει στο επόμενο activity. Στην not create, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι καινούργιο, ορίζουμε το layout και παίρνουμε αναφορές για το tvmes, το do it και το next. Listener και για τα δύο κουμπιά είναι η ίδια η κλάση threads. Κάτω-κάτω, άμα πάμε, θα δούμε ότι έχουμε μια δεύτερη κλάση, την κλάση MyThread, η οποία κάνει extends τη thread. Μέσα σε αυτήν υπάρχει η RAM, η οποία έχει όλο τον κώδικα, το οποίο θα το δούμε φυσικά αναλυτικά, ο οποίος τι κάνει, τρέχει σαν ξεχωριστό thread και κατεβάζει τη σελίδα. Μέσα επίσης στην κλάση έχουμε κάτι καινούριο που λέγεται Handler και επίσης θα δούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την on-click του κουμπιού. Φαίνεται καθαρά σε όλους? Θέλετε μεγέθυνση? Το έχετε ανοίξει στους υπολογιστές, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι να, κάθε φορά πατιέται το κουμπί Do It, να φτιάξουμε μια καινούρια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών, New Random. Αυτό φτιάχνει ένα αντικείμενο που παράγει ψευδοτυχαίους αριθμούς. Και στη συνέχεια, πάνω σε αυτό το αντικείμενο, να εκτελέσουμε την Next Int με παράμετρο το 4. Αυτό δημιουργεί ένα ψευδοτυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 3, όχι 4. Έτσι. Εδώ λοιπόν στο page θα μπει ένας αριθμός μεταξύ 0 και 3. Στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα αντικείμενο τύπου MyThread. MyThread είναι η κλάση που βρίσκεται πιο κάτω, έτσι. Περνώντας στον constructor του δύο πράγματα. Πρώτον, μία αναφορά στην ίδια την κλάση, στο activity, στη threads, έτσι. Και μία και ένα string, το οποίο είναι το string που βρίσκεται στον πίνακα sites, τον είδαμε προηγουμένως, στη θέση που κληρώσαμε, στη θέση page. Αν δηλαδή το page κληρωθεί το 2, θα πάρει την τρίτη θέση του πίνακα site, το οποίο είναι ένα string, ένα www, και το περνάμε ως όρισμα. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ τι έχουμε στη μνήμη. Παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι δύσκολες έννοιες αυτές, αν δείτε ότι κάπου με χάνετε ή πάω πολύ γρήγορα ή οτιδήποτε άλλο, να με διακόψετε. Έστω ότι αυτό εδώ είναι το activity μας. Ωραία. Αυτή είναι η κλάση threads. Αυτό είναι το activity μας. Μέσα στην κλάση threads υπάρχουν διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα, λίγο πιο έμεσα από ό,τι φαίνεται, είναι το MyThread Meetup. Okay. Ένα άλλο πράγμα που βρίσκεται εδώ μέσα, εκτός από την onClick, είναι μια αντικείμενο που λέγεται MyHandler. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά σε λιγάκι. Ωραία. Και ο υπόλοιπος κώδικας και οι υπόλοιπες μεταβλητές. Προσέξτε τι κάναμε εδώ. Σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Δηλώσαμε αυτή εδώ τη μεταβλητή. Αυτός είναι ο τύπος. Και κάναμε new MyThread. Ποια είναι η κλάση MyThread? Η κλάση MyThread είναι αυτή εδώ η κλάση που βλέπετε από κάτω και θα τη δούμε αναλυτικά. Άρα λοιπόν φτιάξαμε ένα καινούριο
αντικείμενο. Τύπου My Thread. Τι έχει μέσα αυτό το αντικείμενο? Έχει την μεταβλητή Threads που τη λέει Father, πατέρα. Αυτό εδώ είναι μια μεταβλητή NAT. Τι άλλο έχει μέσα? Έχει το String Site. Να τη μεταβλητή. Έτσι. Έχει τον constructor. Θυμίζω ότι constructor είναι μία μέθοδος που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με την κλάση, που κάνει κάποια πράγματα. Και έχει και μία συνάρτηση που τη λέει run. Εκτελώντας λοιπόν αυτή την εντολή, εμείς φτιάξαμε ένα στιγμιότυπο αυτής της κλάσης. Έτσι. Άρα ουσιαστικά φτιάξαμε στη μνήμη αυτά τα δύο πράγματα. Στον constructor τώρα αυτής της κλάσης τι βάλαμε? Αυτά που στέλνουμε πάνω ως this, την ίδια την κλάση, και το, τη σελίδα που επιλέξαμε ως string, αυτά έρχονται ως f και s εδώ, τα βλέπετε, και εκχωρούνται στις μεταβλητές. Άρα ουσιαστικά στο father πάει το this, και τι πετυχαίνω με αυτό? Πετυχαίνω να έχω αναφορά στην αρχική κλάση. Και στο εδώ τι μπαίνει, ποια κληρώθηκε, ας πούμε, το w.in.gr, έστω ότι κληρώθηκε αυτό. Αυτά τα δύο πράγματα μπήκαν εδώ μέσα. Δημιουργήθηκε το αντικείμενο και μια αναφορά αυτού μπαίνει εδώ. Βλέπετε τώρα πώς έχουμε με αναφορές, με pointer ουσιαστικά, συνδέσει τις δύο κλάσεις μεταξύ τους. Η κλάση threads περιέχει τη μεταβλητή meetup, η οποία ουσιαστικά είναι αυτό εδώ το αντικείμενο. Και αυτό εδώ το αντικείμενο, τύπου MyThread, περιέχει τη father, τη μεταβλητή father, η οποία είναι αναφορά σε αυτό εδώ το αντικείμενο. Άρα ουσιαστικά από τη μία μπορούμε να μιλήσουμε στην άλλη, να προσπελάσουμε την άλλη. Μέχρι στιγμής πόσα threads έχουμε? Ένα και μόνο ένα. Ποιο? Το βασικό thread που τρέχει από την αρχή. Έχω δύο αντικείμενα στη μνήμη, αλλά ένα thread, το βασικό. Δεν έχω φτιάξει ακόμα thread. Έχω φτιάξει το αντικείμενο μέσα από το οποίο θα δημιουργήσω thread, αλλά όχι ακόμα δεύτερο thread. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ? Ναι. Την κλάση... Μισό λεπτό. Την κλάση MyThread την έχετε έξω από το activity. Θα μπορούσε να ήταν και μια ξεχωριστή κλάση εκεί που βάζουμε στο... Θα μπορούσε να ήταν public, να ήταν σε ξεχωριστό αρχείο. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν και μέσα εδώ, αλλά θα ήταν πιο μπέρδεμα να το κάνουμε στο πίνακ. Θα μπορούσε να ήταν εσωτερική κλάση, δηλαδή. Άλλο? Okay. Η επόμενη δουλειά, αφού έχω φτιάξει αυτά τα δύο πράγματα και έχω κάνει αυτές τις συνδέσεις, που εκτελείται όταν πατήσουμε το κουμπί Do It, είναι να εκτελέσουμε τη Start. Είμαστε λοιπόν εδώ μέσα στην onClick, σε κάποιον click, και λέμε meetup, ο meetup είναι αυτή εδώ, τελεία start. Πού είναι η... Έχουμε φτιάξει εμείς καμιά συνάρτηση start? Όχι. Την έχουμε κληρονομήσει επειδή αυτή η κλάση κληρονομεί τη thread. Είναι η start, είναι μέθοδος της thread. Η start τώρα τι κάνει? Λέει στο λειτουργικό, φτιάξε μου ένα καινούριο thread και ο κώδικας που θα εκτελέσεις είναι ότι υπάρχει στη run. Άρα, σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, δημιουργείται ένα δεύτερο thread και αρχίζει και εκτελείται ο κώδικας που βρίσκεται εδώ μέσα. Εδώ τώρα η do it τελειώνει. Άρα αυτό εδώ το thread είναι σχετικά αέργο, να το πω. Δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Αυτό εδώ το activity είναι στην οθόνη του χρήστη μπροστά. Δεν χειρίζεται όμως κάτι αυτή τη στιγμή. Περιμένει θεωρητικά ο χρήστης να ξαναπατήσει κάποιο κουμπί ή να συμβεί κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν ένα thread το οποίο δεν κάνει και πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, έχουμε ένα δεύτερο thread το οποίο μόλις ξεκίνησε και κάνει κάποιες δουλειές.
Ποιες είναι αυτές οι δουλειές? Ναι, ίσως. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Το κομμάτι αυτό εδώ που βλέπετε είναι υπεύθυνο, όλο αυτό από εδώ και κάτω, είναι υπεύθυνο για το κατέβασμα μίας ιστοσελίδας ως HTTP request και τη μέτρηση των χαρακτήρων byte προς byte. Δεν θα σταθούμε πολύ σε αυτό. Έτσι, απλά να δούμε τι σημαίνουν αυτές οι κλάσεις και από εκεί και πέρα υπάρχουν άπειρα παραδείγματα στο ίντερνετ για κάποιον που θέλει να το ψάξει περισσότερο. Καταρχήν ένας counter γίνεται 0. Πόσα bytes έχουν διαβαστεί. Στη συνέχεια θέλουμε να γράψουμε στην οθόνη getting τη σελίδα τάδε και αργότερα όταν τελειώσει η μέτρηση να πει σελίδα τάδε τόσα bytes. Εδώ δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε TV, πώς λέγεται αυτό, τέλος πάντων, textview.setText getting. Γιατί? Γιατί είμαστε στο δεύτερο thread. Αν δοκιμάσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα έχουμε exception, θα σταματήσουν τα πάντα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα εκτελέσουμε τη συνάρτηση show message, η οποία παρεπιπτόντως η show message, θα τη δούμε σε λίγο, είναι σε αυτή την κλάση. Αλλά η show message, εφόσον τρέχει από εδώ, τρέχει στο δεύτερο thread. Δεν έχει σημασία που η show message είναι ορισμένη σε αυτή την κλάση. Σημασία έχει ότι στη show message την καλούμε από εδώ. Άρα η show message εκτελείται από το δεύτερο thread. Το τι κάνει και καταφέρει να τυπώσει θα το δούμε σε λιγάκι. Εκτελούμε λοιπόν τη show message και τη στέλνουμε αυτό το μήνυμα για να τυπωθεί και θα δούμε πώς. Και στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα αντικείμενο τύπου HTTP client, το οποίο είναι αντικείμενο που μας βοηθάει να κάνουμε HTTP request. Έτσι. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση, δείτε στο manual τι περίπου παίζει. Μετά φτιάχνουμε αντικείμενο HTTP GET, που είναι υπεύθυνο για GET requests, έτσι, υπάρχει HTTP POST, HTTP PUT κτλ. Και αυτό εδώ είναι αντικείμενο το οποίο παίρνει απαντήσεις σε HTTP requests. Όλα αυτά εκτελούνται μέσα σε ένα try-catch, γιατί θα μπορούσαν να συμβούν πάρα πολλά λάθη, η σελίδα που να ανοίξουμε να μην υπάρχει, να μην υπάρχει DNS server για να μετατρέψει το NGR σε αριθμό, να έχει πέσει το ίντερνετ, να. Έτσι, οτιδήποτε λάθος συμβεί θα μας στείλει εδώ πέρα. Δεν θα κάνει κάτι η εφαρμογή, απλά θα το δούμε στο log. Ναι, δεν μπορεί να κάνει request αν είναι κλειστό το ίντερνετ. Ναι, θα το πιάσει. Λοιπόν. Το try catch είναι απαραίτητο. Ναι, συντακτικά. Όταν εκτελούμε κώδικα ο οποίος έχει οριστεί από τον κατασκευαστή του ότι κάνει throws exception, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να το βάλουμε μέσα σε try catch. Αλλιώς είναι συντακτικό λάθος. Ή, αν δεν το βάλουμε, να πούμε ότι κάνει throws κάτι. Επειδή όμως αυτή είναι συνάρτηση έτοιμη, δεν μπορούμε να προσθέσουμε εμείς πράγματα εδώ, ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε try catch. Έχω δει το throws IO, νομίζω. Throws IO exception. Είναι δύο exceptions που μπορούν να συμβούν εδώ μέσα. Ναι. Έτσι. Okay. Αυτό είναι γενικό, οπότε τα πιάνει όλα. Mm-hmm. Μην σταθούμε τώρα εκεί. Αν θέλουμε να συζητήσουμε exceptions, να το κάνουμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, ναι. Αν γράψετε αυτόν τον κώδικα, θα το βάλετε σε try, θα αρχίσει να κοκκινίζει και θα ζητήσει να μπει μέσα σε try. Θα το κάνει λέει, το Android Studio, δεν έχουμε πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, εδώ αν κάνουμε execute το request, έτσι. Παίρνουμε από το respond.getEntity.getContent, παίρνουμε ένα input string, ένα κανάλι δηλαδή για να διαβάζουμε bytes. Αυτό το περνάμε σε buffer reader για να έχουμε λίγο καλή, να μην χρειάζεται να διαβάζουμε byte-byte, να μπορούμε να διαβάζουμε γραμμή-γραμμή. Όχι. Για να μπορούμε να διαβάζουμε. Αυτό εδώ είναι χαμηλότερο επίπεδο διάβασμα, αυτό είναι υψηλότερο επίπεδο διάβασμα. Και από αυτό εδώ το reader διαβάζουμε byte προς byte. Κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι, count αυξάνεται κατά ένα. Η read, παρότι θεωρητικά διαβάζει χαρακτήρες, ουσιαστικά επιστρέφει ακέραιους αριθμούς. Γιατί? Γιατί λαμβάνει υπόψη γλώσσες και τέτοια. Οπότε αν είναι αλφα ελληνικό που είναι 2 byte, το βλέπει σαν ένα χαρακτήρα. Έτσι. Είναι Unicode διάβασμα αυτό, μην μπλέξουμε στις λεπτομέρειες. Όταν πέσει το κανάλι ή κλείσει οτιδήποτε άλλο, απλά
έρχεται ο χαρακτήρας μείον 1. Οι χαρακτήρες προφανώς στον κώδικα είναι όλοι θετικοί αριθμοί. Αν έρθει το μείον 1 σημαίνει το κανάλι έπεσε, έκλεισε ή οτιδήποτε τέτοιο. Όταν έρθει το μείον 1, όσο είναι το count, αυτό είναι το μέγεθος της σελίδας που κατέβηκε σε bytes. Δεν την έχουμε αποθηκεύσει πουθενά, ούτε θα την δείξουμε πουθενά, απλά μετρήσαμε τους χαρακτήρες της. Και εδώ γίνεται το close. Η count τώρα τι έχει? Έχει το μέγεθος του site, έτσι, της σελίδας σε χαρακτήρες. Θέλουμε να τα γράψουμε στο TV, πως το είπαμε, αλλά δεν μπορούμε πάλι για τον ίδιο λόγο που δεν μπορούσαμε και πάνω. Οπότε ξαναεκτελούμε τη show message στέλνοντας ως μήνυμα το site www κάτι συν τη λέξη size συν τον ακέραιο και τελειώνει το θέμα. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, έτσι, το πρώτο thread με κάποια στιγμή θα τυπώσει αυτά τα πράγματα. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της run, άρα αφού φτάσαμε εδώ, το δεύτερο thread τερματίζει. Μπορεί ίσως μετά από λίγο να ξαναενεργοποιηθεί, αλλά το δεύτερο thread τερματίζει. Δύσκολο? Παγωμάρα. Μάλλον δεν το είπα πολύ καλά. Πώς μπορώ να... πέστε μου. Ενώνονται ενός μεταβλητές, όχι Αυτό εδώ είναι κάτι που το κάνουμε όλη την ώρα. Λέμε μεταβλητή, ίσον νιου, κάτι άλλο, έτσι. Μητα ίσον νιου my thread. Το νιου my thread φτιάχνει ολόκληρο στιγμιότυπο. Όταν κάνουμε νιου, επιστρέφεται κάτι και μπαίνει σε μια μεταβλητή. Okay. Τώρα, πώς... αυτό είναι το απλό. Το θέμα είναι πώς μπήκε αυτό η αναφορά εδώ μέσα. Ο constructor της MyThread, τον βλέπετε, φαίνεται εκεί. Αυτό εδώ είναι ο constructor της MyThread. Πώς το καταλαβαίνουμε? Έχει το ίδιο όνομα με την κλάση. Όταν λοιπόν δημιουργούμε αντικείμενο αυτής της κλάσης, εφόσον έχουμε έναν και μόνο ένα constructor αυτόν, αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, συντακτικό λάθος διαφορετικά. Επάνω λοιπόν είπαμε new my thread, this, όπου this τι είναι, το activity, κόμμα το string που θέλουμε να φύγει. Το this πάει εδώ, το string www κτλ. Είναι αυτό εδώ. Το f σώζεται στο father, το s σώζεται στο site. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο μεταβλητές, τη father και το string. Αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά παίρνει το this. Το activity. Και άρα δείχνει εδώ. Άρα και έτσι καλούμε και το show message για το δείχνει. Ναι, από εδώ τώρα όταν πεις father.show message, εκτελείς τη show message αυτού εδώ το αντικείμενο. Όπως όταν έχετε το bt1, λέτε bt1.setText, καλείτε τη setText της κλάσης button. Έτσι. Εδώ, με father. Οποιαδήποτε μέθοδο, καλούμε τη μέθοδο αυτού του αντικειμένου. Όπως και από εδώ, με meetup.start, καλούμε τη start αυτού του αντικειμένου. Είμαστε έτοιμοι τώρα να αντιμετωπίσουμε τη show message. Υπάρχουν, όχι ένας, όχι δύο, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να πούμε σε ένα thread να εκτελέσει ένα κομμάτι κώδικα στο βασικό thread. Και, και κάτι που εκτελείται στο βασικό thread μπορεί να πειράξει κουμπιά, user interface και τέτοια. Ένας μηχανισμός επικοινωνίας μεταξύ thread είναι ο handler. Ο handler είναι μία κλάση τα αντικείμενα της οποίας έχουν την εξής ιδιότητα.
κάθονται και ακούνε μέχρι κάποιος να τους στείλει μηνύματα. Και ό,τι μηνύματα τους έρχονται μπαίνουν σε μια ουρά. Όταν το thread στο οποίο τρέχει ο handler 9,5 φορές στις 10 το user interface thread είναι άεργο, τότε ο handler κοιτάει αν έχει κάποιο μήνυμα που περιμένει και αν υπάρχει κάποιο τέτοιο μήνυμα το ανοίγει και εκτελεί κάποιο κώδικα γι' αυτό. Παναλαμβάνω. Handler είναι ένα αντικείμενο το οποίο κάθεται πάνω σε ένα thread και δέχεται μηνύματα. Είτε από το ίδιο το thread, αλλά δεν έχει νόημα αυτό, είτε από άλλα threads. Κάποιος του στέλνει, του ταχυδρομεί αν θέλετε, είναι παρόμοιος μηχανισμός, μηνύματα. Η δουλειά του handler είναι να παίρνει το μήνυμα, να το ανοίγει και να εκτελεί κάποιο κώδικα που του έχουμε δώσει εμείς προγραμματιστικά σε σχέση με αυτό το μήνυμα. Η λίστα με τα threads που κάθεται πάνω περιλαμβάνει και το UE. Ο handler κάθεται σε ένα thread. Ναι, είναι και το UI μέσα εκεί, σε αυτά τα threads. Όχι, σε ένα από τα threads. Στο αυτό που το έχουμε ορίσει. Συνήθως ο handler είναι πάνω στο user interface. Συνήθως. Αλλά δεν απαγορεύεται ένα άλλο thread να έχει και αυτό δικό του handler. Okay. Έτσι. Αν μάλιστα, εδώ αν σκεφτείτε, έρχονται μόνο μηνύματα από εδώ που πάνε προς εδώ. Εδώ δηλαδή, αυτός που κατεβάζει τις σελίδες, όταν ολοκληρώσει το κατέβασμα, δίνει ένα μήνυμα στο αρχικό thread και του λέει τύπωσε αυτό, κάνε αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι να τυπώσει ένα μήνυμα. Αυτός εδώ δεν στέλνει ποτέ μηνύματα σε αυτό. Έτσι, από την ώρα που ενεργοποιείται αυτό, δηλαδή, αυτός δεν του λέει ποτέ κάνε κάτι εδώ μέσα έξω από αυτό που θα έκανες. Έτσι. Ναι, μεν αυτός ενεργοποιεί αυτό το thread, αλλά αυτό το thread, όταν κάνει κάποια δουλειά, στην αρχή του και στο τέλος του, στέλνει εντολές ουσιαστικά σε αυτό εδώ. Για να στείλει, εφόσον αυτός θα στείλει εντολές σε αυτό, εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει handler. Αν χρειαζότανε, αν δεν το έχουμε στην περίπτωσή μας, και αυτός να στείλει εντολές σε αυτό, ενώ λειτουργεί αυτό, να πάρει μια εντολή και να αλλάξει τη λειτουργία του, για παράδειγμα, τότε θα έπρεπε να έχει και αυτός handler. Δεν υπάρχει όμως αυτή η περίπτωση. Συνήθως handler έχουμε στο user interface, έτσι, το οποίο πατάμε ένα κουμπί, ενεργοποιεί ένα thread, κάνει μια δουλειά και στέλνει μετά τα, ας τα πούμε, αποτελέσματα στο αρχικό thread για τύπωμα. Έτσι, αυτή είναι η συνήθις χρήση του handler. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι αυτό το thread να τυπώσει μηνύματα εδώ. Ναι, υπάρχουν, έτσι, και θα δείτε πάρα πολλά παραδείγματα στο ίντερνετ. Αυτός όμως είναι ένας απλός και στιβαρός τρόπος. Κάνει πάρα πολλές δουλειές ο handler. Για να δούμε το handler μας. Καταρχήν εδώ έχουμε, είμαστε μέσα στην κλάση του activity και έχουμε δήλωση μεταβλητής και ταυτόχρονα κώδικα. Και override. Λοιπόν, ο handler, μεταξύ των άλλων μεθόδων του, έχει μία μέθοδο που λέγεται handle message. Αυτή εδώ είναι η συνάρτηση που εκτελείται αυτόματα από το Android όταν ο handler δεχτεί ένα μήνυμα. Έτσι. Αυτός εδώ είναι ο χειριστής του μηνύματος. Ό,τι βάλουμε εδώ μέσα, αυτό είναι ο κώδικας που θα εκτελεστεί για κάθε μήνυμα που του στέλνουμε. Okay. Το μήνυμα πώς μπαίνει στην ουρά του handler είναι δουλειά του λειτουργικού σύστηματος, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς στέλνουμε προς το handler ένα μήνυμα, αυτό μπαίνει σε μια ουρά και όταν το thread στο οποίο βρίσκεται δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, τότε ενεργοποιείται η handle message, παίρνει παράμετρο το μήνυμα από την ουρά και κάνει κάτι για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θα δούμε πρώτα πώς στέλνουμε μήνυμα, έτσι, και τι είναι, τι περιέχει ένα μήνυμα μέσα, και μετά θα το δούμε πώς το χειριζόμαστε. Είναι όμως σημαντικό να καταλάβουμε λίγο αυτή εδώ τη σύνταξη, handler, my handler, ίσον κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε τύπο, handler, classic handler. Εδώ έχουμε μεταβλητή. Άρα, δημιουργείται μία μεταβλητή, έτσι, εκτελεί το constructor του handler και, προσέξτε, έχουμε ανοίξει και κλείσει άγκιστρα, άρα ουσιαστικά παίρνουμε την κλάση και την κληρονομούμε και η διαφορά είναι ότι αλλάζουμε τη handle message στην original, βλέπετε και το break, με τη δικιά μας. Αυτό νομίζω το είχαμε ξαναδεί στα πεταχτά στους listeners του κουμπιού, που με ένας τρόπος είναι new on click listener, bam, και καρφωτά ένας κώδικας, έτσι. Ωραία. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και εδώ. Δήλωση μεταβλητής, έτσι, δημιουργείται το αντικείμενο, ουσιαστικά κληρονομείται η κλάση και αντικαθίσταται η handle message που υπάρχει στην original κλάση από τη δικιά μας με ό,τι έχουμε βάλει εδώ. Αυτός τώρα ο κώδικας, επειδή είναι κομμάτι
αυτού εδώ, είναι εδώ μέσα, έτσι, όπως δηλώσαμε τον button 1 και τον button 2, λέμε my handler και τα λοιπά ίσον, πότε θα εκτελεστεί αυτό το πράγμα, προσέξτε, αυτό εδώ θα εκτελεστεί πολύ πριν φτιαχτεί το activity, πολύ πριν την create, και αν η κλάση μας είχε και constructor, πολύ πριν τον constructor το αντικειμένο. Την ώρα δηλαδή που το Android θέλει να δημιουργήσει ένα activity, πρώτα θα εκτελεστεί και αρχίζει το activity να παίρνει μορφή στη μνήμη, έτσι, οι μεταβλητές του να δημιουργούνται κτλ. Πρώτα θα δημιουργηθεί αυτό και θα εκτελεστεί αυτός ο κώδικας. Μετά θα εκτελεστεί ο constructor του activity, αν είχαμε φτιάξει ή δεν έχουμε φτιάξει. Και αφού τελειώσουν όλα αυτά, θα γίνει και η onCreate. Okay. Άρα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι βάζουμε εδώ μέσα. Σύνταξη της Java. Γιατί αυτό είναι ένα από τα attributes. Αυτό δηλαδή, όταν φτιάχνετε το αντικείμενο, πάμε να δούμε αυτό. Αυτό εδώ είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτές εδώ τις εντολές. Δεν έχει σημασία που είναι κάτω-κάτω, θα μπορούσα να το κάνω cut-paste εδώ πάνω. Α, το κάνω, περιμένω. Όχι, το φέρνω πάνω. Αν δηλαδή μας ρωτήσει κάποιος συντακτικά πόσα attributes, πόσες μεταβλητές έχει κάθε αντικείμενο της κλάσης Threads, θα πούμε ότι έχει 1, 2, 3, 4, 5. Αν είχα εδώ... Α, εδώ δεν κάνω αρχικοποίηση. Ό,τι είναι συντακτικά αυτή εδώ αρχικοποίηση, ή αν εδώ είχα και το int χ ίσον 8, αυτή η εκχώρηση χ ίσον 8, πότε θα γινότανε? Με το που φτιαχνόταν το αντικείμενο στη μνήμη, πριν τους constructors και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Το btnext δεν έχει αρχικοποιηθεί, το string αυτό έχει αρχικοποιηθεί, να η αρχικοποίησή του. Αυτό εδώ αρχικοποιείται πότε? Με το που δημιουργείται στη μνήμη και να ο κώδικας του. Αφού φτιαχτούν αυτά εδώ στη μνήμη, μετά εκτελεί το constructor και μετά η onCreate για να γίνουν όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε ότι γίνεται. Επομένως λοιπόν έχουμε φτιάξει ήδη το handler και δεν έχει τρέξει αυτό. Απλά του λέμε ότι όταν θα πλάβεις μήνυμα, αυτός είναι ο κώδικας που θα τρέξεις. Ορίστε. Άρα θα μπορούσαμε στο onCreate να στείλουμε κάτι στο handler, να το προβάλλει, ας πούμε. Ναι, φυσικά. Απλά στην onCreate δεν έχουμε ανάγκη να το στείλουμε μήνυμα στο handler, που θα καθυστερήσει κιόλας. Επειδή είμαστε στο user interface, το κάνουμε κατευθείαν. Βεβαίως θα μπορούσαμε να το στείλουμε στο handler για να το κάνει. Ή θα μπορούσαμε να το στείλουμε στο handler για να το κάνει λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνάρτηση show message. Εδώ λοιπόν υπάρχει συνάρτηση, τη βλέπετε και εσείς, γιατί το κάνουμε. Ο handler εκτελείται πάντα στο thread στο οποίο έχει οριστεί. Ο handler δηλαδή δεν θα εκτελεστεί ποτέ από το άλλο thread. Εφόσον έχει οριστεί στο αρχικό thread, πάντα σε αυτό το thread θα εκτελείται. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη show message. Η show message καταρχήν σε ποιο από τα δύο threads εκτελείται, στο αρχικό ή στο εκείνο? Όχι. Εξαρτάται. Από πού την καλούμε? Αν τη show message την καλέσουμε, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση από ποια κλάση, από ποιο thread την καλούμε. Αν την καλέσουμε από κώδικα που βρίσκεται στο πρώτο thread, από το πρώτο thread. Αν την καλέσουμε από εδώ μέσα, από το δεύτερο thread. Okay. Μην μπερδεύουμε το πού βρίσκεται η συνάρτηση με το που, σε ποιο thread εκτελείται. Λοιπόν, τι κάνει η show message? Η show message, η δουλειά της είναι να παίρνει παραμετρικά ένα string, αυτό που θέλουμε να βγει επάνω-πάνω στο text view, να το κάνει message και να το στέλνει σε ένα handler. Αυτή είναι η δουλειά της show message. Δεν είναι η συνάρτηση, εμείς την έχουμε φτιάξει. Okay. Πώς γίνεται? Καταρχήν έχουμε μια καινούργια κλάση, την κλάση Message. Η κλάση Message ουσιαστικά είναι το περιτύλιγμα που βάζει γύρω από ένα bundle για να φύγει, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ταχυδρομηθεί. Okay. Ένα bundle. Βάζουμε το μήνυμα
τυπωθεί, που θέλουμε να στείλουμε στον χάρτη με message. Δεν έχουμε κάτι άγνωστο. Τα μπαντ και το βάζουμε μέσα ένα μήνυμα. Okay. Μήνυμα τώρα το βάζουμε σε ένα message. Ουσιαστικά θα στείλω ότι το τυπωθεί σωστά και βάζουμε το γραμματώσιμο και παραλείπει. Μετατρέψαμε ένα κουτίχημα σε κάτι που είναι έτοιμο να τα χειριστεί. Συνέχεια, τι κάνουμε. Πέσαμε τη message του handler. Η message είναι έτοιμη του handler. Σε ένα handler message του. Σαν παράμετρο ένα μήνυμα. Αυτό θα πάει στην ουρά. Αυτή εδώ κλείται. Γραμ. Παρότι βρίσκεται εδώ. Εκτελείται από το... Άρα εκτελείται το δεύτερο thread. Για να τυπώσουμε λοιπόν στο δεύτερο thread, τι κάνουμε. Αυτό το βάζουμε σε ένα bundle. Το μετατρέπουμε σε message. Τις εντολές που βλέπετε, δεν θα αφήσουμε πάρα πολύ αυτό. Το μετατρέπουμε σε message. Στέλνουμε, στέλνουμε message handler χειριστή. Ουσιαστικά εδώ τι λέμε. Και δρόμησε στον handler αυτό το πράγμα. Το παίρνει το Android και το στέλνει το handler. Ο handler τρέχει στο thread. Συνεχίζει. Η run συνεχίζει. Στέλνει το show. Και η δρομή αν το πακέτο, το thread, αρχίζει να κάνει τη δουλειά. Να κατεβάζει. Κατεβάζει το site. Κάποια στιγμή το βασικό το οποίο είναι άνερο. Διαπιστώνει ότι ένα μέσα και τι κάνει το handler. Πάει το handler και εκτελεί αυτό το κώδικα. Κάνει αυτό το κώδικα, παίρνει παράμετρο ή το μέσα του handler. Το bundle παίρνει string, έτσι. Τιμές, το σωστό. Τα θέλετε πολύ πληθυσμό προς το space, θα μπορούσαμε να κάνουμε if το μηνύματος είναι αυτό, είναι δύο και μπορεί να το πούμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται εδώ. Εδώ το message, αν message, bundle, bundle. Παίρνει το έχετε μέσα και σε text. Δεν μπορούσαμε αυτό στην αρχή γιατί είμαστε στο δεύτερο και το δεύτερο θα μπορεί να αλλάξει τιμές. Θέλουμε στο χρόνο του το πρώτο και τελείο. Ένας τρόπος για να κάνουμε δεύτερο thread στην οθόνη. Θα στέλνουμε στο κάνει αυτό. Α. Ορίστε. Θα μπορούσε να έχουμε αναφορά στο My Handler από το thread το δεύτερο, αφού, μέσω του father. Θα μπορούσε. Ουσιαστικά να... Θα μπορούσε. Το στείλεις από το έχει. Ναι, για μην, χωρίς δηλαδή, να έχουμε τη show μέσα, κατευθείαν την καλέσω. Ναι. Δεν έχεις βάλει τον κοστράκτορα που αναφορά στο λίγη, μα... Τερένα, τερένα. Στην Java, δεν μπορούσαμε, βέβαια. Είναι ένα μέσα. Μέσα σημαντικά ένα αυτό είναι πώς μέσα είναι τύπου μέσα στη send message. Χωρίσαμε το βάλαμε στο bundle το bundle γιατί και το τέχει μέσα στο handler. Το στείλαμε. Αυτή η δουλειά γίνεται από το λειτουργικό. Το πήρε λοιπόν, το πέταξε και κάποιος το βασικό αέργο. Το handler θα θέλει κάτι του να εξυπηρετηθεί. Τελεστεί η handler μόνη της το message και το κάνει. Εκεί.
Εκεί που κάνουμε στο handle message override και του βάζουμε message το mesh, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλες παραμέτρους αφού το κάνουμε override? Όχι. Ότι δούμε εδώ κάνει override λήπτη την original override ή θα πρέπει να μετρήσει τι έχει οριστεί. Αλλιώς δεν είναι. Και πώς θα κάνουμε αυτό που είπατε, ότι άμα του στείλουμε και ένα κωδικό 1, 2, 3 να κάνει διαφορετικά? Μέσα στον πάνω. Το command, το αυτό, αν string, αν ένα κέρδο, το μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Μπορεί να αλλάζει αυτό. Πάνω στον πάνω. Ορίστε. Δεν είναι στην έκταση. Ναι. Και δίπλα. Το βλέπουμε όλοι. Καλούσαμε τις. Μα τυπωθεί. Μέσα. Γεια σου φίλε. Λοιπόν το γεια σου φίλε. Κάτσε. Παίρνει. Είναι string. Γεια σου φίλε. Αυτό το bundle είναι μέσα σε ένα. Μέσα στη σκέψη του. Φεύγει. Το παραλαμβάνω. Εδώ ήταν λάθος μου που έπρεπε. Εδώ είναι μέσα. Παίρνουμε με το μέσα. Ίσως στο μέσα και η χρήση. Τοπική. Όσο πιο τοπική. Πριν πάμε στο που είναι πιο πράγματα. Έτσι. Τεταπλάκι. Το τέταρτο. Τα έχουν να κάνουμε μήνυμα. Μπορεί να χρειαστεί. Το hacker χειρίζει message με πάνω. Τώρα χρησιμοποιούμε παράνομο. Τώρα κρίσεις είναι πάρα πολύ. Τα χειρίζει σε κάποιον. Όχι. Έτσι. Μας είχαν ένα message. Θα σου. Location. Είναι memorial. Memorial. Δημιουργεί. Στο ίδιο. Memorial. Είναι memorial. Αυτό το αρχικό κειμένο. Μην τα κλείσει. Τώρα αν θέλεις. Έτσι. Δηλαδή το δημιουργείο είναι μάμα. Λέει κάτι. Είναι μάμα. Υπάρχει. Κύπρος και υπάρχει. Τουκ. Και δεν είναι μια αναφορά. Πόιντερ με αυτό. Σε αυτό το πράγμα. Αυτά. Υπάρχει τρεις στον πράγμα. Λέει την καρδιά. Δεν θέλει κανένα. Ναι, αλλά τρεις φορές. Βάζει ένα από το. Αυτά τα δύο μείνουν για πιο. Κανείς,
με το... Το έχει. Είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το είδαμε το timer, μην χάσουμε χρόνο, απλά πάμε στο activity. Timer καταρχήν είναι ένα αντικείμενο, είπαμε, το οποίο σε τακτά διαστήματα λέει έναν κώδικο, μια λειτουργία. Τα διαστήματα μετριούνται σε second, αλλά βέβαια δεν θα θυμίζαμε εκεί βήματο. Με την ακρίβεια ενός. Timer, επειδή μόνο σε εξωτερικό εμείς, έχει τους διορισμούς που θα θέσει. Ένα πειράκι interface για όταν θα κάνει κάποιο interface, χρησιμοποιούμε άλλη μέθοδο και πρώτο interface. Κάς εδώ πέρα είναι και δεν χρειάζεται η show μέσα σας. Πάμε να δούμε το activity. Τι στο είναι τα που έχει με το σταμα και κοπιού εκεί πέρα που έχω κάνει λάθος. Έλεγξη, σε παρακαλώ, να ακούγομαι. Σε όλη το, γιατί είναι και οι συνάδελφοι που παρακολουθούν το σπίτι. Ακούγεται? Εντάξει, ακούγεται. Ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι αναφορές στα τρία κουμπιά. Το TV Show, ο χώρος που τυπώνει τα μηνύματα. Timer είναι το αντικείμενο το οποίο, το ξυπνητήρι, το αντικείμενο το οποίο ενεργοποιεί κώδικα στα ταχτά χρονικά διαστήματα, και timer task είναι ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει τον κώδικα που θα εκτελεστεί. Timer λοιπόν αυτός που μετράει το χρόνο και ενεργοποιεί τον κώδικα,
timer task, ο κώδικας που ενεργοποιείται. Η onCreate δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω, αναφορές στα 4 αντικείμενα και listeners για τα 3 κουμπιά, το ίδιο το activity. Λοιπόν, εάν πατηθεί το BT Reset, αρχίζουμε από το εύκολο, ο counter γυρνάει σε 0 και το set text, έτσι, αυτή τη τιμή το 0 πάει και στο TV show και φαίνεται στην οθόνη. Αν πατήσουμε το BT Start, για να μην έχουμε όλο τον κώδικα εδώ μέσα και μπερδευόμαστε, εκτελούμε τη μέθοδο του Start. Αν πατήσουμε το BT Stop, εκτελούμε το Stop. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει η Do Start. Καταρχήν, δημιουργούμε ένα καινούριο αντικείμενο τύπου Timer Task. Έχει κάποιες μεθόδους, δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που θέλουμε να επαναλαμβάνεται ως κώδικας μπαίνει μέσα στη RAN. Η RAN εδώ δεν έχει σχέση με thread. Θα τρέξει σαν ξεχωριστό thread, αλλά δεν είναι thread επειδή έχει μια συνάρτηση που λέγεται RAN. RAN είναι η συνάρτηση που τρέχει όταν ενεργοποιείται το timer task. Αν βάλουμε κάτι δηλαδή να γίνεται κάθε 5 δευτερόλεπτα, κάθε 5 δευτερόλεπτα εκτελείται αυτή εδώ η RAN. Αν αυτό που κάνει η RAN είναι παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα, όχι. Αν, θα το δούμε. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα βέβαια κρατάει παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα, καταλαβαίνετε ότι κάτι έχουμε σχεδιάσει λάθος στο πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τώρα τον κώδικα. Αυτό εδώ είναι ουσιαστικά αυτό που θα εκτελείται όταν ενεργοποιεί το timer, κάθε φορά που ενεργοποιεί το timer. Ο timer, ο οποίος έχει οριστεί εδώ, ο null, αν είναι null, τότε εκτελείται αυτή εδώ η εντολή. Φτιάχνουμε ένα καινούριο timer. Έχουμε λοιπόν αντικείμενο timer, ένα ξυπνητήρι, ένα ρολόι, να το πω έτσι, που κάνει κλικ-κλικ, μετράει χρόνο. Έχουμε ένα timer task, το οποίο θα εκτελείται, θέλουμε να εκτελείται στα χρονικά διαστήματα. Και πώς ενώνονται αυτά τα δύο? Με τη schedule. Πάμε στο timer και του λέμε χρόνο προγραμμάτισε, το timer task, η πρώτη παράμετρος είναι αυτό που θέλουμε, το αντικείμενο που έχει τη RAN που θα εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό εδώ είναι ο χρόνος που θα περάσει μέχρι να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά το, ας το πούμε, ξυπνητήρι, έτσι, η πρώτη ενεργοποίηση. Και η δεύτερη τιμή είναι μετά οι επαναλήψεις. Άρα, η πρώτη ενεργοποίηση θα γίνει στο 0, τώρα δηλαδή, με το που γίνει το schedule, και μετά κάθε 2.000 milliseconds, κάθε 2 δευτερόλεπτα, θα ξανεκτελείται και θα ξανεκτελείται και θα ξανεκτελείται αυτή η RAN. Ορίστε. Είναι milliseconds. Ελάχιστα milliseconds που θα πρέπει να περάσουν για να ξαναεργοποιηθεί. 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν το θυμόμουν, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ λέει κάθε 2.000 milliseconds, 2 δευτερόλεπτα. Αυτό εδώ ή θα είναι 0, αν είναι 100, ας πούμε, σημαίνει, αν είναι 100.000 σημαίνει σε 100 δευτερόλεπτα από τώρα, αλλά υπάρχει και παραλλαγή που του λέμε από τώρα και τόσο μετά. Συγγνώμη, σε συγκεκριμένη χρόνια. Μπορούμε να πούμε now, μπορούμε να πούμε τη Δευτέρα στις 10 ή κάτι τέτοιο. Η πρώτη παράμετρος εδώ δηλαδή ή θα είναι χρόνος από αυτή τη στιγμή, ή θα είναι μια συγκεκριμένη ώρα. Τη Δευτέρα στις 10, στις 9.30, ξέρω εγώ, το βράδυ σήμερα. Έχει και τέτοιες παραμέτρους. Έχει, να τη δούμε στη schedule, έχει παραλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, αυτός όμως είναι ο στάνταρ τρόπος. Τι θα εκτελεστεί, πότε θα ξεκινήσει σε σχέση με την τρέχουσα χρονική στιγμή και μετά κάθε πώς δευτερόλεπτα ή μικρό δευτερόλεπτα θα επαναλαμβάνεται. Από την ώρα τώρα που γίνει αυτή η εντολή, δημιουργείται από μόνο του, δεν μας ενδιαφέρει εμάς, σε χωριστό thread, το οποίο τι κάνει, εκτελεί αυτό εδώ το πράγμα. Αυξάνει το μετρητής κατά ένα και χρησιμοποιείται show message, όπως την είδαμε προηγουμένως. Υπάρχει αντίγραφο εδώ, όχι του προηγούμενου activity, έτσι. Υπάρχει αντίγραφο εδώ και κάνει, στέλνει στο πρώτο thread και το πρώτο thread τυπώνει κάτι στην οθόνη. Η do stop τώρα, όταν πατηθεί, έτσι, αν ο timer είναι διαφορετικός από τον null, μην πατήσουμε το stop χωρίς να έχουμε πατήσει το start και έχουμε exceptions. Αυτό κάνει αυτός ο έλεγχος εκεί. Έτσι, μην πατήσει ο χρήστης πρώτα το stop χωρίς να έχει πατήσει πριν start και έχουμε πρόβλημα.
Αν λοιπόν υπάρχει timer, εκτελούνται δύο δουλειές. Η cancel που σταματάει τον timer και η purge που αφαιρεί ό,τι έχουμε κάνει schedule από την ουρά του. Δεν θέλω να πούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, απλά στον ίδιο timer μπορούμε να βάλουμε παραπάνω από ένα task να εκτελούνται. Οπότε δημιουργείται μια ουρά με task, την οποία καλό είναι όταν θέλουμε να κλείσουμε έναν timer να την καταστρέφουμε. Επίσης, ένα timer task, λέει η Google, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προσέξτε το αυτό, κανονικά μία και μόνο μία φορά. Δηλαδή, αν ενεργοποιήσουμε αυτό το timer και βάλουμε αυτό το πράγμα εδώ που βλέπετε, υπάρχει το αντικείμενο My Task στη μνήμη, ακυρώσουμε το χρόνομετρο, την επόμενη φορά μπορούμε να φτιάξουμε ένα καινούριο timer, θα φτιάξουμε και καινούριο timer task για να περάσουμε το timer. Δεν σημασία είναι το όνομα της μεταβλητής, πρέπει να φτιάξουμε όμως καινούριο αντικείμενο. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα, αυτό είναι το My Task, ως αντικείμενο. Okay. Φτιάχνουμε ένα timer. Δύο πράγματα. Με το που κάνουμε schedule, ουσιαστικά ενώνουμε αυτό το timer με αυτό το task. Άρα κάθε δύο δευτερόλεπτα θα εκτελείται run εδώ μέσα. Okay. Κάποια στιγμή αυτό εδώ το κλείνουμε. Το ακυρώνουμε. Και λίγο μετά, επειδή ο Χρήστος ξαναπάτησε το κουμπί start, φτιάχνουμε ένα καινούριο timer. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το task? Όχι, λέει η Google. Θα δημιουργήσει exception. Το ξεχνάμε και φτιάχνουμε ένα καινούριο My Task. Μπορεί να έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό. Ίδια κλάση, ίδιος κώδικας, μας πειράζει. Θα φτιάξουμε όμως καινούριο αντικείμενο και θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο αντικείμενο σε δύο διαφορετικούς timers. Για κάποιο λόγο που γνωρίζει η Google. Ο οποίος είναι κατανοητός, αλλά δεν νομίζω ότι θέλουμε να το συζητήσουμε τώρα. Πώς? Ναι. Στην πραγματικότητα αυτό το αντικείμενο φεύγει, είναι το αντίγραφό του κάπου αλλού στη μνήμη. Οπότε αν το χρησιμοποιήσεις εσύ για άλλη δουλειά σε άλλο schedule, δεν ξέρεις τι αναφορές υπάρχουν για αυτό το αντικείμενο. Έτσι, δεν χρησιμοποιούμε ένα timer δύο φορές. Ένα timer task δύο φορές. Μπορούμε να φτιάξουμε καινούργιο αντικείμενο με το ίδιο ακριβώς κώδικα. Κάτι που κάνουμε εδώ, αν το προσέξετε. Αν ακυρώσουμε το timer, το task μένει μόνο του, ακυρώνεται, τι γίνεται? Αν μένει στη μνήμη, νομίζω ότι μένει στη μνήμη. Και η timer task έχει εντολές του στυλ cancel, stop και τέτοια. Αλλά αυτό είναι ένα ελάχιστο παράδειγμα απλό που κάνει μια δουλειά. Μπορεί να κάνουμε δηλαδή stop εδώ χωρίς να έχουμε κάνει stop εδώ. Έτσι. Και εδώ υπάρχουν stop cancel και εδώ υπάρχουν stop cancel. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Ψάξτε τις μεθόδους αν θέλετε για πιο πολλά πράγματα και τα συζητάμε την επόμενη φορά. Δεν τρελαίνονταν ακριβώς. Έλεγα να μου πείτε το κατάλαβα αυτό και να σας λέω τώρα εξηγήστε μου το πρόβλημα. Λοιπόν, αφού ρώτησες όμως. Λοιπόν, την πρώτη φορά το My Task είναι null. Σωστά. Γιατί, ποιος το λέει αυτό? Να, ποιος το λέει αυτό? Συγγνώμη, ο timer είναι null. Οκ. Πατάμε μία φορά το beat start. Άρα ερχόμαστε στη do start. Το βλέπετε? Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Πρώτον, φτιάχνετε ένα καινούριο timer task. Το οποίο... Για να σχεδιάσω τους μεταβλητές. Να το καταλαβαίνουμε.
Αυτή εδώ είναι η αρχική κατάσταση, συμφωνούμε όλοι? Ωραία. Πατάμε το κουμπί για πρώτη φορά και ερχόμαστε στην task. Το My Task, να το, δημιουργεί καινούργιο αντικείμενο. Το βλέπετε το New Timer Task. Ωραία. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, εφόσον κάνουμε New, εδώ έχουμε ένα Timer Task. Θα το πω Timer Task 1, αυτό το αντικείμενο, και εδώ το My Task αναφέρεται σε αυτό το αντικείμενο. Συμφωνούμε? Φτιάξαμε το πρώτο μας Timer Task. Στη συνέχεια, εάν ο Timer είναι Null, τότε φτιάχνουμε ένα καινούριο Timer. Έτσι, αυτό είναι η αναφορά. Να το στο Timer. Ο καινούριος Timer. Και αυτό εδώ αναφέρεται σε αυτόν εδώ τον Timer. Κατανοητό μέχρι εδώ? Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια του λέμε My Timer τελεία schedule, άρα εκτελούμε τη schedule, τι πράγμα, το My Task. Εδώ λοιπόν το σύστημα βάζει, εδώ λοιπόν ο timer μας είναι μια ουρά ουσιαστικά, εσωτερικά δεν μας ενδιαφέρει πως το υλοποιεί αυτό το Android, και βάζει αυτό εδώ, εδώ πέρα. Εμείς έχουμε το My Timer, έχουμε το Task, το My Task, και κάνουμε schedule. Άρα εσωτερικά ενώνεται και στην ουρά του timer μπαίνει το My Task, το οποίο είπαμε ότι κάνει αυξάνα μετρητή κατά ένα. Αυτό δεν ξέρει από χρόνους, αυτό εδώ ξέρει χρόνους. Εδώ μέσα υπάρχει το ρολόι που μετράει κάθε 2 δευτερόλεπτα και εκτελεί τη run εδώ μέσα. Εντάξει. Τελείωσε η do start. Ο χρήστης μας κάθεται και κοιτάει και τι βλέπει? Βλέπει κάθε 2 δευτερόλεπτα να αλλάζει ο μετρητής στην οθόνη του. Γιατί κάθε 2 δευτερόλεπτα εδώ εκτελείται, αυτός εδώ δίνει σήμα να εκτελεστεί αυτή η run εδώ. Πείτε τώρα ότι χωρίς να πατήσουμε stop, ξαναπάμε και πατάμε τη start. Προσέξτε τώρα τι γίνεται στη μνήμη. Do start. Τι γίνεται εκεί, τι λέει η πρώτη εντολή? Βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Ωραία, βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Λέει My Task is a new timer task. Αυτό το πράγμα θα εκτελεστεί. Ζητάμε λοιπόν από το σύστημα να κατασκευάσει ένα καινούριο αντικείμενο. Τύπου My Task. Να το. Το new κάνει αυτό. Φτιάχνει ένα καινούριο αντικείμενο. Το οποίο έχει ακριβώς ό,τι έχει αυτό. Αυτό θα το πω TAF 2 έτσι για να μιλάμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πιθανό αυτό TAF 2 στην μνήμη. Και τι κάνει? Πάει η αναφορά και φεύγει από εδώ. Χρησιμοποιούμε την ίδια μεταβλητή. Άρα αυτό πλέον δείχνει εδώ. Οκ. Okay. Αυτό εδώ υπάρχει ακόμα στη μνήμη. Γιατί? Γιατί το Android έχει βάλει αναφορά μέσα στο timer. Ο timer δείχνει σε αυτό, έτσι. Άρα αυτό δεν εξαφανίζεται από τη μνήμη. Και η δικιά μας μεταβλητή δείχνει στο δεύτερο. Οκ. Okay. Στη συνέχεια, if timer is on null, ο timer δεν είναι null, να δω, υπάρχει timer, άρα ξεχνάμε αυτό το if, και μετά του λέμε schedule το my task. Υπήρχε λοιπόν κάτι εδώ, μία δουλειά που έκανε αυτό το ρολόι, να το πω έτσι, και του βάζουμε ένα δεύτερο. Ποιο? Το my task. Αυτό εδώ. Άρα, συγγνώμη, αυτό εδώ. Άρα, εδώ μπαίνει ετούτο. Και ο χρόνος είναι πάλι τα 2 δευτερόλεπτα. Τα 2, συγγνώμη, ναι, 2 δευτερόλεπτα. Οκ. Okay. Και αν εκτελέσουμε και τρίτη φορά, θα φτιάχνει ένα τρίτο αντικείμενο και θα μπει και αυτό εκεί πέρα. Οκ. Okay. Δεν θα μπορούσα να έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές αυτό? Όχι. Το απαγορεύει η Google. Το απαγορεύει. Γιατί φανταστείτε αυτό να το βάζαμε σε έναν άλλον timer και μετά να έκλεινε ένα timer, να κατέστρεφε αυτό, ο άλλος να έχει αναφορά εδώ. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, με τη μνήμη. Λοιπόν, άρα έχουμε έναν timer και το πατήσουμε 5-6 φορές, 5-6 τέτοια πράγματα, τα οποία είναι εδώ σε αυτή την ουρά. Οπότε λοιπόν τώρα πια, κάθε 2 δευτερόλεπτα τι γίνεται? Εκτελείται η run αυτού νου και αυξάνει το μετρητή κατά ένα. Ένα μικρό δευτερόλεπτο μετά, ξέρω εγώ, εκτελείται αυτό εδώ και αυξάνει το ίδιο μετρητή κατά ένα. Και αν είχαμε πατήσει 4 φορές 5 το κουμπί, θα είχαμε 4-5 τέτοια πράγματα. Έτσι. Οπότε κάθε 2 δευτερόλεπτα εκτελείται αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και ανεβαίνει 4 φορές γρήγορα. Αυτά τα 4 πράγματα εκτελούνται, ξέρω εγώ, σε μισό δευτερόλεπτο. 1,5 δευτερόλεπτο μετά, ξανά 1, 2, 3, 4 πράγματα γρήγορα, γρήγορα. Οπότε, αν πατήσουμε το κουμπί 4 φορές, θα δούμε 4 φορές να ανεβαίνουν οι αριθμοί πολύ γρήγορα. Να περιμένει λίγο,
Μετά πάλι 4 φορές να ανεβαίνουν οι αριθμοί γρήγορα και το καθεξής. Κάποια στιγμή τώρα, θα μπορούσαμε κάποιο if και τα λοιπά να αρχίσω να κόβω πράγματα. Βεβαίως θα μπορούσα. Να τα κυρώνω ένα-ένα. Δεν το κάνουμε όμως εδώ. Εδώ τι κάνουμε, κάποια στιγμή πατάμε το stop. Το stop δεν εξετάζει. Εξετάζει αν αυτό το πράγμα είναι null. Γιατί αν ήταν null σημαίνει δεν έχει γίνει ποτέ κάτι από αυτά. Μην εκτελέσουμε σε null εντολές. Αν δεν είναι null, τότε κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, κάνει cancel αυτό το timer. Το σταματάει. Αυτός λοιπόν σταματάει να μετράει δευτερόλεπτα και να θέλει να κάνει δουλειές. Το ανακυρώνει. Και εφόσον και μετά που το ακυρώνει, τι άλλο γίνεται. Γίνεται purge, αν το προφέρω σωστά, το βλέπετε. Timer.purge. Timer.purge σημαίνει καθάρισε αυτή εδώ την ουρά. Καθάρισε αυτό το πράγμα. Καθαρίζω αυτό το πράγμα τώρα, τι σημαίνει στην πράξη, γιατί το θέλω να το κάνω αυτό. Καθαρίζω σημαίνει ότι φεύγουν οι αναφορές, οι δείκτες προς αυτά τα αντικείμενα. Άρα έχει διαγραφεί αυτό, έχει διαγραφεί αυτό το βελάκι, έχει διαγραφεί αυτό το μυελάκι και αυτό το βελάκι. Γιατί είναι σημαντικό να διαγραφούν αυτά τα βελάκια, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν βελάκια, αναφορές στη μνήμη που να δείχνουν σε αυτά τα αντικείμενα, ο garbage collector της Java, το μεγάλο σφουγγάρι της μνήμης, όπως μου αρέσει να λέω, είναι έτοιμο να κάνει αυτό το πράγμα και να ελευθερώσει το πιο πολύτιμο, μάλλον το δεύτερο πιο πολύτιμο πόρο στο Android τηλέφωνό μας. Μνήμη. Το μόνο που θα μείνει στην πραγματικότητα είναι αυτό εδώ, επειδή έχει μπει το My Task, όταν αυτό το πράγμα σβήσει γυμνάλ, θα φύγει και αυτό εδώ από τη μνήμη. Γίνεται ένα άλλο timer, οπότε αν ξαναπατήσουμε το κουμπί, όλο αυτό το πράγμα, το start, ξεκινάει από την αρχή. Το τρίτο κουμπί τώρα που μηδενίζει το μετρητή, απλά πια εκεί πειράζει μια μεταβλητή. Εκεί που δουλεύει, δηλαδή, και είναι στο 100, που πατήσουμε το κουμπί και ξεκινήσει από το 0, χωρίς όμως να επηρεάζει την ενδιάμεση λειτουργία. Αυτό όλο το καθάρισμα γίνεται με το purge. Ναι. Το purge το προκαλεί και παίρνει το Android την εντολή και καθαρίζει όλη αυτή την ουρά. Ναι, καθαρίζει αυτή την ουρά. Γι' αυτό το λόγο θυμάμαι το βάλα εκεί. Τώρα, αν κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, έχει βγει όλα πιθανά. Αλλά γι' αυτό το μπήκε αυτό το πράγμα εκεί. Καθαρίζει την ουρά. Ελευθερώνει μνήμη ουσιαστικά αυτό. Ορίστε. Το κουμπί start ή μέθοδος restart timer. Όπως το βλέπουμε τον κώδικα εκεί. Ναι, γιατί εκτελεί το ίδιο κώδικας που κάνει τα ίδια πράγματα. Αλλά ξεκινάει από την αρχή ουσιαστικά ο timer. Υπάρχει τρόπος να κάνουμε stop ένα timer και να τον κάνουμε resume. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα να κάτσουμε να δούμε τόση λεπτομέρεια πάνω στο timer. Όποιος θέλει να το κοιτάξει, θα το δούμε. Εδώ πάντως θα ξαναξεκινήσει το timer από την αρχή. Ναι, όχι όμως το μετρητή. Όχι. Γιατί αυτά είναι αντικείμενα στη μνήμη που κρέμονται κάτω από αυτό το timer και το purge αυτά τα πράγματα διαλύει. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, αν ο μετρητής μας, επειδή ο μετρητής μας είναι έξω από το timer, η μεταβλητή counter είναι στο 1000, θα πάει στο 1001. Δεν θα ξεκινήσει από το 0. Έτσι. Ο counter γίνεται 0 όταν πατάμε το τρίτο κουμπί, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τους timers. Ο κώδικας λέει ότι θα εκτελεστεί timer, my timer is a new timer. New σημαίνει καινούριο αντικείμενο. Ο counter δεν είναι ούτε στο timer ούτε στο my task. Ο counter είναι μια ανεξάρτητη μεταβλητή natin που έχει οριστεί ως attribute του activity. Το my task αυξάνει το μετρητή, δεν τον ορίζει. Έτσι. Ο ορισμός είναι μια τελείως ανεξάρτητη μεταβλητή που βρίσκεται πάνω-πάνω ορισμένη. Το my task λέει τι θα κάνεις με τη μεταβλητή. Το αυξάνεις κατά ένα. Μπορείς να λέει άλλα πράγματα. Έτσι. Το my task λέει τι γίνεται και ο timer λέει κάθε πότε γίνεται. Είναι ο trigger, είναι ο ενεργοποιητής. Είναι το ρολόι που μετράει το χρόνο. Είναι ένα ξυπνητήρι και λέει α, τώρα θα εκτελεστεί. Τώρα θα κάνω drain. Κάθε φορά που κάνει drain εκτελείται το my task. Ο timer ναι, είναι το ρολόι που μετράει τα 2000 μιλισέκον και όταν περάσουν ενεργοποιεί αυτό. Ναι. Ή ό,τι άλλο το έχουμε πει να κάνει. Έτσι. Μπορούμε να του πούμε, ας πούμε, να κουνάει ένα ανθρωπάκι πάνω κάτω. Έτσι. Κάθε 2000 μιλισέκον εκτελεί όσα task του βάλουμε. Η schedule
Δείτε λίγο σας παρακαλώ τη schedule. Κάθε task έχει διαφορετική κλίση τη schedule. Θα μπορούσαμε να έχουμε στον ίδιο timer τρία task, όπου το ένα να είναι στα 2.000 μιλισέκοντ, το άλλο στα 5. Ο timer προσέχει όλα, βλέπει τι γίνεται και εκτελεί το καθένα στην ώρα του. Δεν είναι υποχρεωτικό όλα να είναι στο ίδιο interval. Στον κώδικα μας είναι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Αντίστροφη μέτρηση. Μιλάμε για αντικείμενο που κάνει αντίστροφη μέτρηση ή αν θέλαμε να κάνουμε εμείς αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλαμε να φτιάξουμε λέει, κάτι σαν αντίστροφη μέτρηση. Εκεί τι θα κάναμε, θα βάζαμε ανά δευτερόλεπτο. Θα ορίζαμε ένα counter 100 ας πούμε. Έτσι, θα βάζαμε στο schedule το 1, το 1000, θα σημαίνει κάθε δευτερόλεπτο, και θα μείωνε για μεταβλητή κατά 1. Όταν θα φτάνει στο 0, εκεί θα έπρεπε το timer task να έχει μείωσε κατά 1 και μετά if counter ίσον 0, τότε σταμάτα, ακύρωσε τον εαυτό σου. Εκεί δηλαδή ακύρωση θα γινόταν μέσα στο timer task, αν καταλαβαίνω καλά το ερώτημα. Και μαντέψτε με τι θα δουλέψουμε τώρα. Μαντέψτε τι θα κάνετε τώρα. Λοιπόν, να τελειώσουμε όμως με τις ερωτήσεις. Ναι. Είπαμε ότι όταν πατάμε το start συνέχεια, δημιουργούμε ουσιαστικά περισσότερα task για τον timer και τα κάνουμε schedule. Ναι. Οπότε γι' αυτό μετράει. Σωστά. Έτσι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Έτσι. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ωραία. Θα μπορούσαμε με το που ξεκινάμε την do start να κάνουμε ένα timer purge για να διαλυθούν ας πούμε, όλα τα task, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται πολλά task ας πούμε. Εάν θέλαμε, δηλαδή να μην μπαίνει δεύτερο task. Ναι, για να... Θα μπορούσαμε, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με καλύτερους τρόπους. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα, αν είναι ο timer ενεργός, να μην βάλουμε άλλο. Να μην δημιουργήσουμε καν δεύτερο. Και είναι θέμα αλγοριθμικό, δηλαδή μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα αν υπάρχει με πάρα πολλούς τρόπους. Εδώ όμως θέλαμε να βάλουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εάν τον μηδενίζαμε μέσα στην do start, κάθε φορά που πατάγαμε δεύτερη φορά το κουμπί θα ξεκινάει το counter το 0. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Δηλαδή το start είναι ουσιαστικά continue. Το stop είναι pause, έτσι, και το reset είναι... Τα χρονόμετρο συνήθως έχει τρία κουμπιά, δεν έχει. Αλλά περισσότερο το κάναμε γιατί ήθελα να δείτε ότι αν πατήσουμε πολλές φορές, φτιάχνονται πολλά αντικείμενα, έτσι, και πάει πιο γρήγορα. Για να προκαλέσουμε, δηλαδή, αυτό το ερώτημα που κάνει πολύ σωστά, φίλους. Άλλο. Τσου. Χρήστο, έχουμε ανεβάσει το δασκισούλα, το κείμενο, επάνω. Ωραία. Να το δούμε. Θα παίξουμε με τον timer, που είναι πολύ πιο απλό από το να φτιάξουμε thread, έτσι ξεχωριστά, το είδατε φαντάζομαι. Και θα κάνουμε κάτι το οποίο θα το χρειαστούμε στο τελικό project. Στο mail μου, ναι. Στο mail μου.
Καταρχήν δεν τρομάζουμε με το άσκηση 1 και το άσκηση 2. Το άσκηση 2, η άσκηση 2 είναι τροποποίηση, η απλή τροποποίηση της άσκησης 1. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε μια απλή εφαρμογή με ένα activity. Στην οθόνη θα υπάρχει ένα text view, σαν αυτό που έχετε ήδη, και ένα κουμπί. Η αρχική τιμή του text view είναι 0 και θα αυξάνεται κατά 1 κάθε 10 δευτερόλεπτα. Άρα, λοιπόν, εκεί που ο χρήστης... Δεν άκουσα. Δεν έχει ανέβει. Χρήστο. Αυτό το έχουμε ανεβάσει. Οκ. Okay. Καλά, το συζητάμε και όσο το συζητάμε ανεβαίνει. Λοιπόν, να φύγω από τη μέση να το βλέπετε. Έχουμε λοιπόν ένα activity. Έχει ένα text view, ξεκινάει από την τιμή 0 και κάθε 10 δευτερόλεπτα, timer προφανώς, θα αυξάνεται κατά 1. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα κουμπί το οποίο όταν το πατάμε θα το πηγαίνει συν 10 μπροστά. Προφανώς το κουμπί, έτσι δεν αγωνόμαστε, δεν έχει καμία σχέση με τον timer. Όταν η τιμή του text view γίνει 100, θα εμφανίζεται ένα τοστάκι με το όνομα finished. Τοστάκι δεν είδαμε. Θα δούμε. Ωραία. Και η μέτρηση θα σταματάει. Αυτή είναι η αρχική άσκηση. Προφανώς κόβεται το παράδειγμα. Έτσι, δεν θέλει καν ραπτική, μόνο κόψιμο. Το παράδειγμα. Στη συνέχεια τώρα, αφού το φτιάξουμε αυτό και δουλεύει, θα κάνουμε το εξής. Θα βγάλουμε από τη μέση το text view και θα βάλουμε στη θέση του ένα progress bar. Progress bar είναι αντικείμενο το οποίο έχει διόρια, 0-100 στο παράδειγμά μας, και όταν βάλουμε τη τιμή 10, κοκκινίζει, πρασίνει, δεν θυμάμαι το χρώμα, το 10% και περνάει σαν γραμμούλα και γεμίζει. Πώς? Λόδι. Ναι, αυτό. Έτσι. Υπάρχουν διάφορα progress bar, δηλαδή διάφορους τρόπους να φαίνεται στην οθόνη. Το κλασικό είναι μία γραμμή, πόσο μεγαλώνει η τρέχουσα τιμή, τόσο αλλάζει ένα χρώμα. Όταν φτάσει στο 100% γίνεται ενιαίο το χρώμα. Progress bar. Αυτό δηλαδή που θέλουμε εδώ ποιο είναι, αφού έχουμε παίξει με τον timer και το έχουμε δει δουλεύει σωστά, να βάλουμε ένα αντικείμενο το οποίο δεν το έχουμε δει πουθενά, να κοιτάξουμε στο ίντερνετ, να δούμε πώς δουλεύει και να το βάλουμε, να το κάνουμε να τρέχει. Καμιά ερώτηση? Το πρόγραμμα πάντως υπάρχει, είναι ανεβασμένο, έτσι. Ωραία. Οπότε το κατεβάζετε και ξεκινάτε από αυτό. Βάλαμε και την άσκηση, αν θέλετε να τη βλέπετε από κοντά.